Αυτό βρε θέλει να σου πω ένα ανέκδοτο. Πες. Είναι στην τάξη λοιπόν η κυρία και λέει: παιδιά, θέλω λέει να μου πείτε ένα όνομα από ωμέγα. Εύκολο λέει ο Τωτός, σηκώνει το χέρι. Λέει: πες μου ο Τωτέ, το σκέφτεσαι πολύ γρήγορα. Ναι, εύκολο κυρία, ένα όνομα από ωμέγα. Ο Μεγαλέξανδρος. Γεια σου Γιούπη, βρισκόμαστε στα γραφεία και παίρνουμε τηλέφωνο για τον μαραθώνιο που θα κάνουμε. Συμμετάσχουμε λοιπόν στο μαραθώνιο Μέγας Αλέξανδρος και παίρνουμε τηλέφωνο για να ενημερώσουμε τα στελέχη. Πολύ πιθανό να έχουμε πάρει και κάποιον από εσάς. Θα έχουμε 30 παιδιά και 30 στελέχη. Ο Χριστόφος αυτή τη στιγμή μιλάει. Your love, your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Τι κάνετε, είστε καλά? Είμαστε λοιπόν σίγουροι ότι μας βρίσκεται σε ένα διαφορετικό μέρος εδώ της πόλης. Πού βρισκόμαστε, Βασίλη? Βρισκόμαστε στο βοηθητικό γήπεδο στο Καφτατζόγλιο στάδιο, παρακαλώ. Εδώ ο κόσμος τρέχει, αν και ο καιρός δεν είναι και τόσο καλός. Παρ' όλα αυτά είναι έξω και τρέχει. Έτσι και εμείς τρέχαμε πριν, κάναμε την προπόνησή μας. Δείξε λίγο μπράτσο, Βασίλη, σε παρακαλώ. Εδώ στηριζόμαστε, οι Γιούπι, εδώ σε αυτά τα μπράτσα. Το πέσιμο, αυτό ήταν. Λοιπόν, σήμερα έχουμε άλλο ένα επεισόδιο και έχουμε τη μεγάλη τύχη να έχουμε έναν πάρα πολύ γνωστό και πετυχημένο αθλητή σε πολλά επίπεδα, ο οποίος τα τελευταία 30 χρόνια έχει κάνει πάρα πολλά βήματα σε πολλά κομμάτια του αθλητισμού. Ήταν μέρος της εθνικής ομάδας κοπηλασίας από το 87 μέχρι το 2006, αυτό είναι 19 χρόνια. Τι άλλο έχει κάνει, Χριστόφορε, με την εθνική ομάδα? Έχει κάνει πάρα πολλά. Έχει κατακτήσει με την εθνική ομάδα κοπηλασίας τη 10η θέση στην Ολυμπιάδα της Ατλάντα και τη 2η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών στη Λουκέρνη το 2001. Και επίσης έχει λάβει μέρος σε 30 διαδοχικά πανελλήνια πρωταθλήματα και έχει κερδίσει πόσα? 24 χρυσά μετάλλια, παρακαλώ. Ακριβώς. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν σήμερα είναι κοντά μας και είναι ο κύριος Γιάννης Κουρκουρίκης. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ένα κιλό, μα πες, συγγνώμη. Καλώς ήρθατε στην παρέα εδώ πέρα του UPTV και του The After School Show. Επίσης να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια ασχολείστε με το μαραθώνιο. Με το μαραθώνιο, δηλαδή τρέχετε. Ασχολούμαι γενικά με το τρέξιμο από αποστάσεις 5 χιλιόμετρων μέχρι και Σπάρταθλο. Μέχρι και Σπάρταθλο. Κάπου το άκουσα αυτό, μου το είπαν από τα γραφεία του μαραθώνιου. Πείτε μου λίγο για το Σπάρταθλο και για την τελευταία μεγάλη επίδοση. Τη δικιά σας. Εντάξει, ήταν η τρίτη χρονιά που συμμετείχα στο Σπάρταθλο. Το Σπάρταθλο είναι ένας αγώνας που γίνεται από την Αθήνα, ξεκινάει από την Αθήνα και τερματίζει κάτω από το άγαλο του Λεωνίδα στη Σπάρτη. Είναι 246 χιλιόμετρα. Συγγνώμη, έχω καταρρεύσει ήδη. Είναι 6 μαραθώνοι μαζί. Και κάτι παραπάνω. Αυτό γίνεται με τη μία. Με τη μία υπάρχει όριο τερματισμού οι 36 ώρες. Αν έχει περιθώριο να ξεκουραστείς, εντάξει. Άμα λείπει κάποιος πάνω από 36 ώρες, κάπου το χάσαμε. Στις 36 ώρες θεωρείς ότι πάνω από τις 36 δεν καταγράφεις τους τερματισμούς. Μπορείς να τερματίσεις 39 ώρες, αλλά δεν καταγράφεις τους επίσημους. Και τώρα εγώ να τολμήσω να ρωτήσω ποιος ήταν ο δικός σας χρόνος. Φέτος έκανα 26 ώρες και 54 λεπτά. Αυτό είναι με διαλύματα, έτσι. Όχι, ήταν συνεχόμενο τρέξιμο. Γιούπι, καταλαβαίνετε ότι θα φροντίσουμε. 26 ώρες. Θα φροντίσουμε να έχουμε. 27. Να πω κάτι, εγώ 27 ώρες νομίζω δεν έχω τρέξει σύνολο. Εγώ μπορώ να πω ότι 27 ώρες έχω κοιμηθεί συνεχόμενα. Για τρέξιμο δεν ξέρω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, αυτό. Θα φέρουμε τον κύριο Κουρκουρίκη φέτος την κατασκήνωση να μας προπονήσει όλες. 27 ώρες συνεχόμενες, παρακαλώ. Γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Ήθελα πάρα πολύ να σας ρωτήσω αυτό μόλις είδα ότι ήσασταν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επειδή εγώ σαν μαθητής και πιστεύω οι περισσότεροι από εμάς σαν μαθητές, όχι, εκτός από αυτό είναι ότι έχεις ένα γυμναστήριο, υπάρχει μια ώρα γυμναστικής.
Εγώ τουλάχιστον, την προσωπική μου, ας πούμε, η προσωπική μου εμπειρία λέει ότι παίρνετε μια μπάλα, παίξτε και υπάρχει και ένας κύριος ο οποίος υπάρχει κάπου στο χώρο και είτε μπορεί να μιλάει με το κινητό του, είτε μπορεί να κάνει κάτι άλλο εκτός πάντως από το να κάνει γυμναστική. Και λέω εγώ τώρα, αυτό εδώ το πράγμα, όταν υπάρχει στο ορολόγιο πρόγραμμα από το Υπουργείο, από το Δημοτικό μέχρι και την τελευταία τάξη του Λυκείου, έτσι. Πώς θα μπει στην παιδεία μας αν οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, οι ίδιοι γυμναστές δεν μπορέσουν να δώσουν κάτι στα ίδια τα παιδιά. Είναι πολύ πλευρό το ζήτημα. Δεν ξεκινάει μια μέρα, ξύπνησε το πρωί και είπαν «Α, η γυμναστική θα την υποτιμήσουμε και δεν θα κάνουμε γυμναστική». Είναι πολύ σύνθετο, είναι πολύ παραγωγικό, θέλει από βάθους αλλαγή όλο το σύστημα και πρέπει να σκεφτούμε ότι τελικά σε τι επενδύουμε, μόνο στη μόρφωση. Αν δεις το πρόγραμμα των παιδιών τη σήμερα ημέρα, στα σχολεία, όχι στα λύκειο και στο γυμνάσιο, είναι τόσο φορτωμένοι που επενδύουν μόνο στη μόρφωση. Και αν τα παιδιά δεν απασχοληθούν από τους γονείς, να προβλέψουν οι γονείς, να πάνε σε κάποια δραστηριότητα, το σχολείο δεν σε καλύπτει. Δεν το έχουν σαν έπρεπε, ας πούμε, τα παιδιά να γυμνάζονται μία ώρα την ημέρα. Λέω εγώ. Ωραία. Προσωπική μου άποψη. Ναι, οκ. Okay. Στο σχολείο. Και να μπορέσουν να βγάλουν ένα ορολόγιο πρόγραμμα το οποίο θα περιέχει μία ώρα στην ημέρα. Όταν εσύ έχεις μία φορά την εβδομάδα γυμναστική, καλύπτεσαι. Μπορεί να μην καλύπτεσαι, αλλά ουσιαστικά επειδή πολλές φορές το κάνουμε. Εγώ ξεκινάω και από αυτό. Ναι, πολλές φορές το κάνουμε. Όταν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει βγει και έχει μία ώρα γυμναστική, από εκεί ξεκινάει. Τι να πρώτο κάνεις, από όταν αυτή η ώρα είναι και δεύτερη ώρα. Και ο γυμναστής να θέλει να δουλέψει, στη μία ώρα δεν μπορεί να έχει λογική αλληλουχία από τη μία εβδομάδα στην άλλη. Και αν μία εβδομάδα χαθεί, πες μου εσύ πώς θα κάνεις κυβίστηση κάνοντας Δευτέρα γυμναστική και μετά μεσολαβή την επόμενη Δευτέρα κάτι χάθηκε, μετά από 15 μέρες. Να κάνεις ξανά κυβίστηση. Δηλαδή και να θέλει να δουλέψει σε ένα αντικείμενο, του είναι δύσκολο. Κάποτε, εγώ πρόλαβα, ας πούμε, ότι είχα 2 και 3 φορές την εβδομάδα γυμναστική, έτσι, στο γυμνάσιο. Υπήρχε μια αλληλουχία σε αυτό. Υπήρχε ο γυμναστής, υπήρχε το ζέσταμά μου, ήξερα να κάνω ζέσταμα, ήξερα να κάνω ασκήσεις. Όταν βρέθηκα μετά στην Ακαδημία για να διδαχθώ ενόργανη γυμναστική, τα βασικά τα ήξερα. Είχα μάθει να χορεύω στη γυμναστική μου. Εντάξει, εδώ πρέπει να πάμε σε κολέγιο ή σε πρότυπο γυμνάσιο ή σε πρότυπο σχολείο ή σε πρότυπο για να έχουμε κάτι το τι παραπάνω. Και αυτό ξεκινάει και από τους γονείς, αν θέλεις. Γιατί οι γονείς λένε, έλα, τώρα δεν έχεις χρόνο, αντί να πούν το παιδί τους, αυτό είναι το φάρμακό σου για ελιξίριο υγείας. Και θα πρέπει να το έχεις κάθε μέρα στο πρόγραμμά σου. Και διαφωνώ κάθετα στο ότι κάτσε διάβασε 7 ώρες και μην πας να παίξεις μία ώρα. Ξέρεις γιατί? Γιατί 7 ώρες δεν είναι παραγωγικές στο διάβασμα. Πρέπει να κάνεις το διάλειμμά σου. Δεν είναι τυχαίο που όλες οι δουλειές έχουν break. Δεν είσαι παραγωγικός αν δεν έχεις διάλειμμα. Εγώ το βλέπω σε μένα. Αν καθίσω 8 ώρες να δουλέψω, δεν μπορώ. Κάποια στιγμή χάνω, κάνω λάθη. Τι γίνεται? Αν όμως κόψεις, θα είσαι στην επόμενη ώρα πιο παραγωγικός. Όλο αυτό στο προσφέρει η γυμναστική. Γιατί η άσκηση σωματιάσης και η εγρήγορση και η κυκλοφορία του αίματος και όλο αυτό σε φέρνει ευεξία. Με τις ορμόνες που φέρνουν πάνω, γενικά οι ευχαριστήρες ορμόνες που εκκρίνονται μετά την άσκηση είναι, αν ανακάλυπτε κάποιος, αν μπορούσε να τις φτιάξει. Σε συμπλήρωμα, ας πούμε. Σε συμπλήρωμα θα είχε θησαυρής. Δεν είπαμε να πας να φας 5 ώρες στο γήπεδο. Να βγεις να κάνεις μισή ώρα. Μισή ώρα να παίξεις λίγο μπάσκετ, να κάνεις κάτι να κάνεις. Να κουνηθείς μέσα στην ημέρα. Να υδρώσεις. Να δράσεις. Η καλύτερη να δράσεις. Αυτό ξεκινάει λοιπόν από μια ηλικία η οποία είναι εκεί 4 με 5 που μπορεί να κάνει κάποιες δραστηριότητες στο παιδί. Από εκεί ξεκινάς και δοκιμάζεις δεξιότητες του παιδιού ή του δίνεις δεξιότητες και βλέπεις που μπορεί να έχει κλείσει. Έτσι. Δεν το αφήνεις όμως να παίξει μόνο με τα παιχνίδια. Υπάρχει χρόνος για όλα. Και να παίξει με τα παιχνίδια και να κάνει κάποια δραστηριότητα. Υπάρχουν τα παιχνίδια, είναι για συγκεκριμένη ώρα, είναι και συγκεκριμένη ώρα η άσκηση. Έτσι. Ο γυμναστής θα έρθει σε ένα κομμάτι της ζωής του παιδιού που σίγουρα θα επηρεάσει, αλλά πιστέψτε με ότι αν δεν γίνει κάτι από το σπίτι, ο γυμναστής, ειδικά στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι πολύ λίγος. Είναι πολύ λίγος. Και σε χρόνο, ναι, το καταλαβαίνω. Για να μπορέσει να επενδύσει ο γονέας στο γυμναστή, θα πρέπει αυτόν τον ρόλο να τον παίξει ένας προπονητής, ένας γυμναστής σε μια ομάδα
κάπου εκεί θα πρέπει να μπει το μικρόβιο, αν το θέλει, τη άσκηση. Μια που σα έχουμε εδώ πέρα, και επειδή εμεί είμαστε από μια παιδική κατασκήνωση πάρα πολλά χρόνια και όλα είμαστε από πιτσιρικάδε στη Γιούπικα και συνεχίζουμε μέχρι και σήμερα να είμαστε στελέχοι, δεν ήθελα να μου πείτε γενικά σε όλε τι κατασκηνώσει και στην φιλοσοφία που λέγεται κατασκήνωση, πιστεύετε ότι ένα παιδί πρέπει ο γονιός ή το ίδιο το παιδί να θελήσει να φύγει από το σπίτι του για να πάει 22 μέρες, 15 μέρες, είτε με το πρόγραμμα του ΑΕΔ που πλέον έχει ανοίξει, να πάει σε μια κατασκήνωση, να ξεφύγει από αυτό το πλαίσιο, το πλαίσιο της πόλης, ίσως το πλαίσιο του σπιτιού. Στο οποίο μπορεί να θληθεί κιόλας και να είναι με την παρέα και τους. Να δοθούν και άλλα ερεθίσματα. Σίγουρα είναι θεμητό και προσδοκόμενο και από πολλούς γονείς, έτσι, να προσπαθήσει, γιατί μέσα από την καταστασία στο παιδί δεν είναι μόνο ότι σίγουρα η πρωτεύουσα να κάνει και δραστηριότητες, έτσι, αλλά εγώ μιλάω για άλλα πράγματα, μιλάω για την αυτοεξυπηρέτηση, μιλάω για το παιδί μαθαίνει να κινείται μόνο του αυτόνομα μέσα σε λογικά πλαίσια και κανόνες που διέπουν μια σωστή κατασκήνωση, έτσι, και είμαι με αυτούς που δοκίμασαν το παιδί τους και νομίζω ότι πρέπει το παιδί να έχει αυτή τη δυνατότητα. Σε αυτό το σημείο θέλουμε να μας δώσετε, εσείς που είστε αθλητής και πολύ expert σε αυτό το κομμάτι, 4 λόγους για τους οποίους πρέπει κάποιος που μένει στη Θεσσαλονίκη ή στη γύρω περιοχή να δηλώσει συμμετοχή στον μαραθώνιο των αυτών που είναι τώρα στα κοντά, τον Μέγα Αλέξανδρο. Το ότι είμαι αθλητής, ίσως να μην είναι και... να μην είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος για να πω ποιος είναι ο λόγος. Θα σου μιλήσω σαν ένας ελεύθερος κούμενος. Νομίζω ότι ο μαραθώνιος στην πόλη μας, γενικά... Ας το βάλουμε με αριθμούς, ας ξεκινήσουμε από το νούμερο 4. Οι αγώνες των 10 χιλιόμετρων, των 5 χιλιόμετρων και οι αγώνες των χιλιόμετρων για τα παιδιά, νομίζω για μένα είναι μια πολύ καλή αφορμή για το όταν βλέπουμε το νούμερο των 15 και 16.000 που δηλώνουν στο πεντάρι του νυχτερινού, ας πούμε, ή τους 12.000 κόσμο 13 που ήταν πέρυσι εδώ, ήταν διακριβώς στο πεντάρι, είναι μια καλή αφορμή ο άλλος να στηθεί στην εκκίνηση και να αποκτήσει ένα ερέθισμα για να ξεκινήσει να γυμνάζει. Οπότε το 4 είναι η γιορτή, δηλαδή να συμμετέχει σε αυτή τη γιορτή. Μπράβο, συμμετέχω στη γιορτή. Συμμετέχω στη γιορτή. Το 3. Συμμετέχω στη γιορτή, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει και ένα γραμμάτιο που λέγεται υγεία. Και βάζω επενδύω στην υγεία μου. Επενδύω στην υγεία μου, οπότε είναι μια μεγάλη γιορτή για την πόλη. Επενδύω πραγματικά στην υγεία μου και πάμε στο νούμερο 2. Το νούμερο 2, επειδή ο μαραθώνιος, δεν ξέρω αν γνωρίζετε κι εσείς, έχει και ένα χαρακτήρα φιλανθρωπικό. Δηλαδή στηρίζει πάρα πολλά ιδρύματα. Νομίζω ότι είναι βασικός και κύριος λόγος, είναι και αυτός. Η συμμετοχή μου έμεσα να στηρίξω... Είναι ανταποδοτικός ως προς την κοινωνία. Ναι, έτσι, ναι, είναι ανταποδοτικός ως προς την κοινωνία. Και πάμε λοιπόν στο νούμερο 1. Για ποιο λόγο πρέπει να βγει ο πολίτης έξω να δηλώσει τη συμμετοχή του μέχρι τις 3 Μαρτίου και να έρθει να τρέξει στο μαραθώνιο είτε στο χιλιάρι για τα παιδιά, είτε στα 5.000 είτε στα 10.000 μέτρα. Νομίζω ότι η συμμετοχή και μόνο σε ένα τέτοιο event δυναμώνει τα αθλητικά δρόμενα της πόλης. Όσο περισσότερο τόσο καλύτερα. Όσο περισσότερο υγεία έχουμε όλοι οι πολίτες, όσο περισσότερο μιλάμε στην ίδια γλώσσα, τόσο καλύτερη ποιότητα ζωής θα έχουμε. Και είναι και μια πολύ καλή αφορμή όλη η πόλη να γίνει μια παρέα. Γιατί πλέον τη σήμερα ημέρα το καλημέρα έξω στον δρόμο δεν το λέμε πάρα πολύ εύκολα και το έχουμε ξεχάσει. Έτσι, η συμμετοχή έτσι. Ώστε να αλλάξει δηλαδή και η σημερινή κατάσταση είναι. Αλλάζει ο άνθρωπος, ο ασκούμενος άνθρωπος αλλάζει. Το μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων που ασχολούνται πλέον με την άσκηση, με τη σωματική υγεία, αλλάζει. Αλλάζει και σαν άνθρωπος. Πραγματικά αλλάζει. Εκτιμά τη ζωή διαφορετικά. Όταν μπορείς να αναπνεύσεις πιο βαθιά, γιατί αυτό σου κάνει η γυμναστική, αλλάζεις. Και η διάθεσή σου. Και έχεις διάθεση, αισιοδοξία, νομίζω τα πράγματα διαφέρουν. Στο μεγαλύτερο ποσοστό, έτσι. Γιατί ναι, πάντα εντάξει. Υπάρχει και το ποσοστό της εξαίρεσης. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας, που ήσασταν στο UPTV και στο The After School Show, στην εκπομπή μας στο YouTube. Βασίλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν τιμή μας να μας μάθετε αυτά που μας είπατε σήμερα. Αλήθεια, περάσαμε πάρα πολύ όμορφα μαζί σας. Shape.
push and pull like a magnet too. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in